Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμίλιος εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με Football Challenges. Είναι τα Football Challenges με τροχό της τύχης σε συνεργασία με την Novibet, που την ευχαριστώ πάρα πολύ που χορηγεί αυτά τα βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε τα Football Challenges με διαφορετικές μπάλες. Σήμερα νομίζω ότι το πάμε ένα troll level παραπέρα και πιο κάτω. Δεν είμαι μόνος μου ούτε σε αυτό το challenge. Καλεσμένος είναι ένας αθλητής σε ένα όχι τόσο συνηθισμένο άθλημα, ο Δημήτρης Κρυσανίδης. Ευχαριστώ. Καλώς ο Δημήτρη. Τι λέει? Καλά. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει πιο εντυπωσιακή είσοδο στο... σε βίντεο μου ποτέ. Εγώ έτσι μπαίνω συνήθως σε βίντεο. Θα το καθιερώσω, να ξέρεις. Σήμερα έχουμε football challenges με διαφορετικά παπούτσια. Λέω να πάμε να σου δείξω τι παπούτσια θα έχουμε σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον αγαπημένο μας τον κλασικό τον τροχό, έχει 24 νούμερα. Τα 6 παπούτσια, το καθένα αντιστοιχεί σε 4 νούμερα. Ποια είναι όμως αυτά τα παπούτσια? 1 έως 4. Αυτά εδώ τα παντουφλάκια. Είχαμε το φλαμίγκο, ρε φίλε, το ζωικό βασίλειο το τιμούμε σε κάθε βίντεο, έχουμε τώρα τα σκυλάκια. 5 έως 8. Οι γαλότσες της καθαρίστριας. Βασικά δεν έχω δει ποτέ ένα άνθρωπος να βαράει σου με τέτοιο παπούτσι. Μετά εδώ έχουμε την καλή περίπτωση στα νούμερα 9 με 12, που είναι τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια, τα οποία δεν έχουν φορηθεί ακόμα σχεδόν ποτέ. 13 με 16, αυτές οι παντόφλες, οι διχαλωτές παραλίας, οι οποίες θα φορεθούν με κάλτσα από πάνω, έτσι, γιατί έχει και κρύο σήμερα. Και είναι οι άλλες δύο επιλογές, όπου η πρώτη είναι τα παπούτσια με τα οποία έρθουμε σήμερα στα νούμερα 17 με 20 και το τελευταίο σουτ, ξυπόλυτη, ατόφια κάλτσα, 21 με 24. Τερματοφύλακα δεν έχουμε, έχουμε το δείχτη της ambition στην εστία. Ουσιαστικά θα δηλώνουμε πριν σουτάρουμε ποια γωνία θα πάμε. Θα πρέπει να περάσουμε από μία φορά από όλες τις γωνίες. Επομένως ο τροχός θα γυρίζει μία φορά και όχι δύο. Φύγαμε στα σουτ. Αν τύχει αστεράκι, έχω συνένα πόντο έτσι. Δημήτρης Κρυσανίδης είναι δίπλα μου, ήρθε για αυτό το βίντεο, το δεύτερο βίντεο με τον τροχό της τύχης. Βασικά παρουσιάσου ρε φίλε, παρουσιάσου. Ποιος είσαι, τι κάνεις, πού δραστηριοποιείσαι, όποιος δεν ξέρει, τι πρέπει να μάθει για σένα. Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Κρυσανίδης, είμαι 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο παρκούρ, με πολλές άλλες διακρίσεις, 4 είναι οι πιο βασικοί τίτλοι μου. Ασχολούμαι με το παρκούρ 13,5 χρόνια, μικρός έπαιζα ποδόσφαιρο, πάρα πολύ ήταν το πάθος μου και σε μια μέρα βρήκα το παρκούρ και το έκοψα. Τι? Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά είναι το 10. Ποδοσφαιρικά. Εντάξει, καλύτερη αρχή δεν θα μπορούσε και είναι και στο νούμερό σου, να ξέρεις. Κάτω αριστερά. Safe πάει, safe. Να το κάνουμε τούμπα. Και με κλαίνοντας Βικελίδης κάτω να θέλεις. Έλα ρε φίλε. Τολμηρός. Ό,τι είναι. Σκυλάκια θέλω, σκυλάκια. Όπα, 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 όπα. Δεν την κάνει. Ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, δηλώνω από τώρα τη γωνία. Από τη στιγμή που έχω ποδοσφαιρικό με μπάλα ποδοσφαίρου, πάνω γωνία. Και για την ακρίβεια, πάνω δεξιά. Δεξί, εξτρέμ. Όχι και εσύ. Γενικά, ποια είναι η επαφή σου με το ποδόσφαιρο? Τι θέση έπαιζες μικρός που λες ότι έπαιζες? Εγώ έπαιζα κυρίως επιθετικός. Προσπάθησα να βάλω τα γκολ. Κάποια φάση, όταν πήγαινα μπάλα στους αμπελόκηπους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με έβαλε ο προπονητής τερματοφύλακα. Και έτυχε εκείνη τη μέρα, πραγματικά έτυχε, να μην μπαίνει γκολ με τίποτα. Κατέβασε ρολά δηλαδή. Από όπου και να βαρούσε ο παίκτης, πήγαινε. Έξοδο κάρι πάνω μου. Έξοδο κάρι πάνω μου. Πάντα. Και ο προπονητής θεώρησε ότι είμαι top τερματοφύλακας. Ναι. Και με βάζει σε βασικό αγώνα. Και τρώω 7 γκολ το ένα μετά το άλλο. Άρα δεν σ' αρέσει η θέση, έτσι. Δεν μ' άρεσε η θέση, ναι. Αλλά έπαιζα πιο πολύ street με την παρέα και με αυτά. Εντάξει, καλές. Ξυπόλυτος όπως είσαι τώρα. 22, ε. Ξυπόλυτος. Μόνο και μόνο για την κόντρα. Πάνω δεξιά. Οπ. Κλίστρισα λόγω του ξυπόλυτος, τώρα κατάλαβες. Καλύτερα με τούμπα! Τι είναι αυτό? 3-15 και 11. Με το πάνινο. Με το πάνινο, εντάξει. Θεωρητικά αυτά τα παπούτσια είναι τα εύκολα. Πάμε πάλι πάνω γωνία, πάνω αριστερά. Δημητρή. Έλα. Αυτό είναι το δικό μου άθλημα.
Μείνε στο παρκούρ. Μήπως να αλλάξω εγώ άθλημα τελικά. Έτσι πως με βλέπεις τώρα, ξεκινάω εγώ να κάνω παρκούρ. Ωραία. Να είσαι οποιοςδήποτε, μην βάζεις εμένα, άντε βγάλε, ναι, ναι, να πούμε και αθλητικούς. Πόσο καιρό θα μου πάρει να φτάσω σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, να πω ότι βλέπω να πηδήξω μια μάντρα, ρε παιδί μου, να σταθώ έτσι. Αρχικά, για όσους δεν ξέρουν, στο παρκούρ ξεκινάμε βήμα-βήμα. Όποια παιδιά μου έρχονται και μου λένε «Δικαίοι, θέλω να μάθω παρκούρ», το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι «Θέλω να μάθω backflip, ανάποδη τούμπα». Ναι. Δεν πρόκειται να το κάνεις αυτό. Βασικά γίνεται, δεν είναι αδύνατο τίποτα. Αλλά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα κιόλας, άμα ξεκινήσεις έτσι, να χτυπήσεις άσχημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, άμα πάρεις ένα αυτοκίνητο χωρίς να κάνεις 15 μαθήματα, κατά πάσα πιθανότητα θα στουκάρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ξεκινάμε βήμα-βήμα. Από την πρώτη μέρα σίγουρα μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Από την πρώτη μέρα κιόλας. Αυτό που μου είπες τώρα τουλάχιστον, σε μια εβδομάδα πιστεύω εύκολα. Εμένα μου αρέσει γενικότερα που και στο κανάλι και στο YouTube, το οποίο υπάρχει στην περιγραφή το δικό σου, το προβάλλεις πολύ σωστά το πράγμα. Δηλαδή δεν λες υπερβολές ή έχεις κάποιες αρχές, ρε παιδί μου, στον τρόπο που θες να διδάξεις, ακόμα και μέσα από τα βίντεο. Μπορεί να είναι challenges, να είναι τέτοια πράγματα που είναι πιο στα YouTubeικά πρότυπα, αλλά και σε αυτά έχεις έναν επαγγελματισμό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, στην αλήθεια. Τέλος το κλείψιμο. Πάλι ξυπόλυτος. Ξυπόλυτος, ναι. Κάτω αριστερά, και επειδή είναι και το δικό μου άθλημα, να το κάνουμε συνδυαστικά. Λόρικα! Λόρικα! Εντάξει, άμα δεν κάνω και αυτό, ρε φίλε, τι θα κάνω, ξέρω εγώ. Τράπεζα, φανταζόμαι, τράπεζα. Ήδη θεωρώ ότι η στρατηγική μου ήταν λάθος. Έπρεπε να πάω στα σιγουράκια, να το παίξω safe, γιατί είδα και ο αντίπαλός μου πολύ safe. Εντάξει, το side flip βέβαια. Εντάξει, γι' αυτό είναι safe όμως, γι' αυτό είναι safe. Μόνο μην τύχω σκυλάκια. Ναι. Κοίτα, έχεις μια προοπτική, σου πάει κιόλας. Αν συνεχίσω με αυτά, σταμάτα το YouTube, δεν ξέρω, σταμάτα ό,τι κάνεις. Δεν ξέρω τι βλέπετε, η μπάλα δεν φεύγει, δεν μπορώ καν να περπατήσω με αυτά. Τα πήραμε και 10 νούμερα μικρότερα. Κάτω δεξιά και θα προσπαθήσω να βάλω κεφάλι του. Λόρικα. Σήμερα έχουμε challenge με παπούτσια. Υπάρχουν 6 επιλογές παπουτσιών. Δεν ξέρω γιατί δέχτηκα. Ναι. Αυτό που θα δείτε, παιδιά, δεν ξέρω γιατί δέχτηκα. Ποιο παπούτσι δεν θες με τίποτα, ρε παιδί μου. Λες αυτό να μην μου τύχει, θα ξεφτυλιστώ. Νομίζω η γαλότσα. Η γαλότσα. Δηλαδή και οι παντόφλες που είναι λίγο, θα τις δείτε, παιδιά. Ναι. Μου φαίνονται. Okay. Εσύ ποιο λες ότι είναι το. Κοίταξε, εγώ συνήθως με αυτά που είναι πιο δύσκολο να σκοράρεις και να βάλεις γκολ, με αυτά πάω καλά, οπότε δεν με πειράζει κανένα. Σκυλάκια. Γαλότσα! Εγώ σκυλάκια ήθελα. Είναι δύσκολο. Δύσκολο να περπατήσεις, όχι να... Αφόρετες τις γαλότσες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο από όλα είναι αυτό. Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα. Δέσε κορδόνια. Λοιπόν, πάνω αριστερά, που δεν το έχω δηλώσει ακόμα, με γαλότσα. Κοχονάτο. Ωπ! Έλα, ρε. Θεωρητικά, είναι η τελευταία προσπάθεια. Ωραία, και αν το βάλω, νικάω. Αλλά έχω φυλάξει μια έκπληξη στο Δημήτρη για τη συνέχεια. Ό,τι κάτσει. Δεν πειράζει, ό,τι κάτσει. Γαλότσα! Έτσι, με γαλότσα. Τώρα θα δούμε πώς μπαίνει το γκολ με τη γαλότσα. Πρέπει να δηλώσω όλες τις γωνίες. Αλλά νομίζω θα με αφήσει ο Δημήτρης να δηλώσω πάλι πάνω γωνία.
πάνω πρέπει. Πάνω, γωνία μεγαλότσα. Πάνω αριστερά. Αν δεν σου πω κάτι στιλιστικά. Έτσι, πάει, όχι, ναι. Στιλιστικά είναι σαν αντίθεκε. Σαν να βγήκε έτσι με τι γαλότσε από το σπίτι. Πολύ δύσκολο. Να μου επιτρέψει να πω κάτι έτσι. Για πες. Τουλάχιστον εμένα μπήκε μέσα στο τέρμα. Γραφικό. Δημήτρη, κάνουμε 4 προσπάθειε. 1-1. Εντάξει, σου έχω έτοιμη. Αυτό το βλέπει. Ναι. Θα πετάμε την μπάλα εδώ, θα μας τη σηκώνει στον αέρα και θα σουτάρουμε κιόλας. Απλά να βρούμε τρύπα όμως, 2 προσπάθειες ο καθένας. Για σκέψου λίγο σκυλάκια με το rebounder. Φύγαμε. Γενιά. Το πάνινο, το δικό σου. Τυχερό. Εδώ ό,τι τρύπα βρεις είναι με νεκό. Ό,τι βγει. Όπα! Όπα! Ωρε φίλε! Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα λίγο με τα προηγούμενα σου του αντιπάλου μου. Ό,τι είναι ρε μάγκες, τώρα τελείωσε. Ας το λήξουμε και χ που λέω λόγος. Ξυπόλυτος! Ξυπόλυτος! Εδώ τώρα ξεχωρίζουν τα παιδάκια από τους άντρες. Σκορ είναι 2-1. Έχουμε βάλει μια προσπάθεια με rebounder. Θα ρίξω εγώ πρώτα και τελευταίος ο Δημήτρης για να έχουμε λίγο το hype του ποιος θα το πάρει. Όλα τα έχουμε τύχει εκτός από παντόφλα. Πρέπει μια παντόφλα ρε. Σαγιονάρα. Δεν είσαι άντρας. Να πιάσεις καλά ή διχάλα. Ναι, ναι. Πολλοί με έχουν κράξει και με έχουν πει ότι είμαι ο παίχτης παραλίας. Έχουν δίκιο. Έλα, καλό ήταν. Μη σου πω, ήταν και λίγο καλύτερο σουτ από το προηγούμενο. Τελευταία ευκαιρία. Σκυλάκια, φίλε. Το τελευταίο σου χαρτί με τα σκυλάκια. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Δεν αφορώ, φίλε. Εντάξει. Έλα, με τα σκυλάκια. Ετοιμάζει τώρα, άκου λίγο. Τώρα είναι η στιγμή του. Μην τη χαρίσεις. Μην τη χαρίσεις. Καταλαβες. Τώρα είναι που χάνεις και βγαίνει, βάζει τη μουσική που του αρέσει και κάνει έτσι. Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα, να ξέρεις. Πολύ καλύτερο. Όντως. Πολύ καλύτερο. Με κάνω κάπου όπως και θα ήταν ανταγωνιστικό. Σίγουρα. Παίζει. Λοιπόν, άλλο ένα football challenge powered by Novibet φτάνει στο τέλος. Γενικά νομίζω ότι ήταν περισσότερο τρόλ από το προηγούμενο. Δεν ξέρω πώς φάνηκε. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Εγώ απλά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη για τη συμμετοχή. Κατευθείαν δηλαδή ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Πιστεύω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται στο κανάλι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, Εμίλη. Ήταν super. Ό,τι θέλεις, μου λες. Γενικά με το parkour από ό,τι είδες μπορούν να συνδυαστούν πολλά πράγματα. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην τελική αυτό. Σούπερ. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Novibet για αυτή τη στήριξη σε αυτό το project και θα έρθουν και άλλα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια στο μέλλον. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, καθώς και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Μπορείτε να πάτε στα σχόλια να ρίξετε καινούργιες ιδέες για το τι θα θέλατε να δείτε με τροχό στο κανάλι. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες, είναι αλήθεια. Και τα επόμενα νομίζω ότι μπορεί να μην είναι τόσο τρόλο όσο το σημερινό, αλλά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!